βγαλμένα τα υπόλοιπα. Υπάρχει και ο νόμος Κατσέλη. Μια μικρή δόση ελάχιστη. Μια μικρή δόση, 80 ευρώ. Άμα είχε και νίκη, ρε παιδί μου, θα μένει στο νίκη, θα πλήρωνε και νίκη. Πάλι καλά που δεν είναι τέλειο το νομοσχέδιο, δηλαδή, έτσι. Σα λέω ότι είναι την επιχειρηματολογία τη από εκεί. Εγώ δεν έχω καμία. Πραγματικά, δηλαδή, από το πώς οργανώνονται αυτά τα πράγματα και με την πολυπλοκότητά τους κτλ. Και με τις φάσεις τις οποίες εγκαινιάζουν, δεν έχω καμία πρόθεση να μπω στις λεπτομέρειες. Άκουγα χτες ένα φοροτεχνικό, ο οποίος έλεγε μέσα σε 4 χρόνια, στα χρόνια της κρίσης, εξαπλασιάστηκε ο φόρος πάνω στα ακίνητα. Βέβαια, εξαπλασιάστηκε ακριβώς. Το έχουμε καταλάβει. Ο συνδυασμός αυτών των δύο νομοσχεδίων. Του ενιαίου φόρου ακινήτων, λέτε. Του φόρου ακινήτων, ο οποίος παρεπιπτόντως ενσωματώνει το χαράτσι. Έτσι, το οποίο θυμίζω ότι ήταν έκτακτο. Ναι. Θα τέλειωνε πέρσι, παρατάθηκε για φέτος και ξαφνικά μονιμοποιήθηκε. Αυτό πείτε το στον κύριο Σπυρόπουλο. Εγώ λέω όχι. Αυτό το λέω σε όλους όσους λέγανε ότι δεν θα πάρουν νέα μέτρα. Αυτό είναι νέο μέτρο. Ναι. Η μονιμοποίηση του χαρατσιού μέσω του ενιαίου φόρου είναι νέο μέτρο. Εν πάση περιπτώσει όμως, κοιτάξτε να δείτε. Τσακίσανε μέσα στα 4 χρόνια τους μισθούς και τις συντάξεις. Τσακίσανε τις κοινωνικές παροχές. Και τώρα έχουν απομείνει 2 τομείς, τα ακίνητα και η γη. Προχωράνε σε αυτό. Ολοκληρώνεται μια κολοσιαία μεταφορά πλούτου από το κάτω μέρος της κοινωνίας στο πάνω και προς τους δανειστές. Αυτό γίνεται. Αυτό είναι σχέδιο δηλαδή, έτσι όπως το λέτε. Και προσέξτε, σχεδιασμένο. Άκουγα έναν άλλο φοροτεχνικό, ο οποίος έλεγε ότι η δομή του τωρινού νομοσχεδίου στην πραγματικότητα είναι εισαγωγή για το επόμενο. Γιατί. Δηλαδή, συγκεντρώνει στις εφορίες το σύνολο των δεδομένων, τα αθροίσματα δηλαδή, είπατε προηγούμενα, έχεις ένα σπίτι στην Αθήνα και ένα εξοχικό. Πιάνει όλο το... Που φτιάχνει το νέο πακέτο για αυτό που έρχεται. Εγώ λέω λοιπόν ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά αντιδραστική, εξαιρετικά επικίνδυνη πολιτική, η οποία πρέπει επειγόντως να ανατραπεί. Και μένω πραγματικά εντυπωσιασμένος. Άκουσα προηγούμενα, πραγματικά ο λόγος δεν είναι οι τράπεζες. Και πράγματι ο λόγος δεν είναι οι τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν και ανακεφαλαιοποιηθεί, αλλά παρεπιπτόντως στη λειτουργία των τραπεζών συνυπολογίζεται και είχε συνυπολογιστεί ο κίνδυνος των δάνειων. Προφανώς. Αν ο λόγος δεν είναι οι τράπεζες, ποιος είναι? Γιατί γίνεται? Πολύ θα σας πω. Γιατί γίνεται? Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Εγώ απάντησα ήδη. Λέω ότι η λειτουργία αυτής της κυβέρνησης μεταφέρει πλούτο από τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τα λαϊκά στρώματα προς τα πάνω. Και είναι εντυπωσιακό. Μπράβο. Και είναι εντυπωσιακές ορισμένες άλλες προβλέψεις. Είναι εντυπωσιακές ορισμένες άλλες προβλέψεις. Γιατί ξαναλέω, τα νομοσχέδια το ένα οργανώνει τα επόμενα. Προσέξτε το πώς εξαιρούνται από τη φορολόγηση φιλέτα γης ή ακινήτων, τα οποία μπαίνουν σε διαδικασία ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή, όταν είναι τόσο σκληρό απέναντι στα τριαράκια στην Κυψέλη, ξαφνικά γίνεται εξαιρετικά μαλακό, βούτυρο γίνεται στον αστέρα. Και επειδή υπάρχει μια πρόβλεψη ότι παγκόσμια κοράκια ασχολούνται αυτή τη στιγμή με το real estate στην Ελλάδα, λέω, προσέξτε με ποιους συνεργάζονται, για ποιους στρώνουν τον δρόμο. Φορολογικά. Ναι. Και άρα, δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει πρόσχημα. Ο συνδυασμός των δύο νομοσχεδίων είναι, λέει την αλήθεια. Και δεν ενδιαφέρομαι να μπω στη λεπτομέρεια. Δώστε μια απάντηση, κύριε Σπυρόπουλο. Να δώσω μια απάντηση, κύριε Ντινόπουλο. Αν τα κοράκια.